Γεια σας φίλοι, Κλάους εδώ, ή αλλιώς Μικόλας ή αλλιώς Κυρνίκος. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι ουσιαστικά. Έχουμε εδώ, εκπροσωπώ βασικά την Ανατολική Αττική, να το πω αυτό. Και θα κάνουμε και κάποια βίντεο στην Αγγλία, μιας που είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Σπουδάζω δηλαδή στην Αγγλία. Στον Αγγλία Ώρας TV θα δείτε food trips από το εξωτερικό και από άλλες χώρες, αλλά κυρίως από την Αγγλία που μένω. Και φυσικά θα δείτε και πολλά μαγαζιά εδώ για τους Αθηναίους από την Ανατολική Αττική. Σήμερα έχουμε sandwich turbo special από 24ωρο. Είναι ένα μαγαζιά και εδώ στο Γέρακα. Μένω κοντά. Με πατάτα. Sandwich special, turbo special. Το λέει turbo special λόγω των υλικών. Αν κάτω μεγέθους του. Αυτό έχει 5 ευρώ, 5,5 ευρώ. Είναι αυτό εδώ, το σαντουιτσάκι. Ωραίο φαίνεται. Ζουμιά βλέπω εδώ, πατάτες. Και για τα members θα εναλλάσσουμε μαζί με τον Ρίγα και τον Κρέστ, που εκπροσωπούμε όλη την Αθήνα. Για όσο είμαι εδώ. Food trips στο εξωτερικό. Θα τρώμε μαζί burgers, βρετανικές πουντίγκες, Wellington, σε εστιατόρια κτλ. Αλλά τώρα δεν μιλάω άλλο. Πάμε ξεκινήσουμε να κατασπαράσουμε αυτό. Το συγκεκριμένο μπορείτε να βάλετε ό,τι κρέας θέλετε, 5,5 ευρώ. Για την τιμή του θεωρώ ότι είναι καλό, ειδικά όσοι ξέρουν από μαγαζιά στην Αθήνα για τις ποσότητες. Εμείς πήραμε κοτομπουκές γιατί έχω έναν αγγλοσαξονικό αέρα, παιδί μου, ψηλό φιλοευρωπαίος εγώ. Και ήθελα το πρώτο μου βίντεο να είναι American style, καταλάβατε. Οπότε το πήραμε σάντες με τυροσαλάτα, κοτομπουκές, γκούντα, μπέικον, ζαμπόν, πατάτα, μαρούλι και ντομάτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Επίσης έχουμε πλύνει χέρια και έχουμε βάλει αντισηπτικό λόγω των δύσκολων ημερών που περνάμε. Ήθελα να σου το πω, να περάσουμε το μήνυμα. Πάντα εδώ είναι σακούλες από delivery. Χεράκια στο μπάνιο και αντισηπτικό. Για να τρώμε ασφαλείς και να μένουμε ασφαλείς γενικότερα. Εμείς και οι δικοί μας. Όπως εγώ θα κάνω βιντεάκια εκπροσωπώντας κυρίως το εξωτερικό, αλλά όσο είμαι εδώ και την Ανατολική Αττική, όσο ξέρω από Ανατολική Αττική, Μαραθώνα, Μένα Μάκρη, Ραφίνα, Γέρα Καπαλίνη, Καλλιτεχνούπολη, Κέρμη και λίγο και τα βόρεια, δηλαδή Μαρούση και τα λοιπά. Η κοτοπουλιά είναι τέλεια, είναι τραγανή, είναι ψημένη όπως πρέπει. Το μπέικον του δίνει κάτι άλλο, το κάνει λίγο κοντομπέικον, φάσει και τρελαίνω με τις γεύσεις. Η ποσότητα για 5,5 ευρώ είναι αυτή, είναι αρκετά καλό. Παλαιότερα ήταν λίγο μεγαλύτερα, επειδή έχω ξαναφάει από το συγκεκριμένο μαγαζί. Ήταν λίγο μεγαλύτερα. Επίσης γίνομαι χάλια στα χέρια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει καθόλου. Είμαι εδώ μαζί σας αγγλεωράκια, δεν με νοιάζει, είμαι στον Αγγλεώρας TV. Πολύ ωραίο πάντως το σάντουιτς. Στο πρόσωπο θα μου επιτρέπετε να σκουπίζομαι γιατί δεν μπορώ. Νιώθω αμήχανα από την αλήθεια. Αλλά στα χέρια δεν με νοιάζει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. American style σάντουιτς με κοτοπουλιά, bacon, γκούντα, τυροσαλάτα, μουστάρδα, κέτσαπ, ντομάτα, μαρούλι. Όπως σας είπα και πριν, και πατάτες. Αυτό εδώ που έχω πάει στο χέρι μου δεν το άφησα να φύγει. Disgusting! Πολύ νόστιμο, πραγματικά. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Δεν κάνω πλάκα. Όσοι είστε από Γέρακα κοντά και γλυκά νερά και Παλίνη,
Το 24ωρο είναι μια λύση, είναι πολύ καλή λύση για μετά τις κρεπάλες που κάνουμε όλοι, μετά τα hangover ας πούμε. Με έχετε, ξέρω εγώ, να σε ξύπνει 5 ώρες το πρωί και απάντα κρίνεις να δει ο σάντουιτς, 5,5 ευρώ να σκάσετε, να το ευχαριστείτε, να στανιάρετε εντελώς από το αλκοόλ, είναι ό,τι πρέπει. Το μέγεθος περιμένω λίγο παραπάνω. Κάποτε ήταν πιο μεγάλο από την αλήθεια. Να το διπλάσιο, βασικά, για να λέμε αλήθειες. Αλλά και έτσι θεωρώ ότι οριακά είναι worth. Να πούμε ότι αυτό έρχεται και με αυγό, αλλά εγώ το έβγαλα, δεν ήθελα να φάω παραπάνω λίπος. Μάλλον, όχι λίπος, δεν ήθελα να φάω παραπάνω πρωτεΐνη από αυτή που θα έτρωγα το σάντουιτς αυτό καθ' αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Δεν ήθελα, τουλάχιστον για τώρα, να το παρακάνω ας πούμε. Είμαι λίγο, όπως έχω ξαναπεί, ο Αγγλοσάξονας καρδιά σας είναι λίγο φιλοευρωπαίος. Wait a minute. Who are you? Ψιλοπροσέχονται, τρώω, ψιλογυμνάζομαι κτλ. Οπότε δεν ήθελα να ξεφύγω. Να έχω γίνει χάλια τώρα, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Πραγματικά. Όπως σας είπα, εγώ θα εργαζόμαι για τα members με τον Crest και τον Riga. Που εκπροσωπούμε τη Δύση Αθήνα. Εδώ είναι η βάση μας η Αθήνα. Απλά εγώ λόγω σπουδών εξωτερικού θα κάνω και τα ωραία food trips από το Λονδίνο κτλ. Και από την πόλη που μένω, γιατί δεν μένω στο Λονδίνο. Και γενικά έρχονται πραγματάκια. Θα κάνουμε και meetup με τα παιδιά όταν με το καλό ανοίξουν τα μαγαζιά και μας επιτρέπει ο καιρός. Θα πάρουμε και τον Παν, όπως μας έχει πει ο Παύλος από τον Αγλιόρας. Τα αφεντικά μας που λέω εγώ. Όταν θα μπορούν και τα αφεντικά μας, θα κάνουμε ένα meetup για να κάνουμε και ένα βίντεο όλοι μαζί. Να κάνουμε έτσι ένα μεγάλο χαβοπότη. Επίσης σε κάποιους μπορεί να κάνει το look με έτσι λίγο ζημιά. Συγχωρέστε με αυτόν τον στυλ μου. Είμαι παραδοσιακός. Επειδή έχω πατέρα παραγωγό, ξέρω να εκτιμάω την πρώτη ύλη. Οπότε την εκτιμώ πάρα πολύ όταν βρίσκω σε καλά μαγαζιά. Και γενικά εμένα η φιλοσοφία μου δεν είναι τόσο η ποσότητα στο φαγητό, αλλά η ποιότητα. Δηλαδή, να παίρνεις κάτι και για τα λεφτά που δίνεις, ακόμη και αν είναι ακριβό κάποιες φορές, αν είναι η ποιότητα καλή, δεν με πειράζει που είναι ακριβό. Είμαι αυτής της κουλτούρας στο φαγητό. Απλά το λέω επειδή είναι αυτό το πρώτο μου βίντεο και με γνωρίζετε. Εδώ ο Κυρνίκος να σας πει. Ποιότητα ίσον τιμή. Αν κάτι είναι τσιμπημένο αλλά είναι ποιοτικό, εγώ θα το λέω worth. Για τα δικά μου στάνταρ. Νομίζω ότι γίναμε αρκετά χαλιά. Νομίζω και ότι ήρθε και η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο και να πάω να ανάψω ένα τσιγάρο όσο θα πει το αναψυκτικό μου, την κοκακολίτσα. Την Zero παρακαλώ. Ξέρω, θλίγω τα παιδιά τώρα. Αλλά είμαι fan τη Zero. Μ' αρέσει η γεύση. Και επειδή δεν έχει καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τόσο ζάχαρη. Έτσι είναι. Οπότε ναι, αυτά. Αγριοράκια, καλό μας ταξίδι. Καλώς ήρθατε στο βίντεο μου. Κάθε Δευτέρα, όπως είπαμε, θα βγαίνω. Θα αναλάσω με τα παιδιά για τους members, με τον Ρίγα και τον Crest. Και μακάρι να ανοίξω τα πράγματα σύντομα, να βγούμε και με τα παιδιά, με φίλους κτλ. Και να κάνουμε μια βλογκάρα μαζί με τον Παν, που είναι ο headquarters εδώ στην Αθήνα. Θα τα σπάσουμε όλα. Να κάνουμε το βίντεο. 5,5 ευρώ. Πολλά υλικά, ωραίο μέγεθος. Παλιά σας είχαν ήταν πολύ μεγάλο. Έτρωγαν άνετα δύο άτομα. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει με αυτό να παραμυθεί. Έχω καιρό να φάω λόγω σπουδών που μένω εξωτερικό. Αλλά αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γράψτε μου στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε να αλλάξω σε σκηνικά, σε εφέ, σε οτιδήποτε. Μου δείχνει να κάνουμε το βίντεο, να μου δώσετε feedback. Και συμβουλές για το πώς θα κάνω καλύτερα βίντεο και εγώ. Για να βελτιώνω και να γουστάρετε κι εσείς, να γουστάρω κι εγώ. Να περνάμε καλύτερα. Να είστε όλοι καλά. Έχω γίνει χάλια, πρέπει να πάω στο πιστό. Νιώθω άμολα. Καλή συνέχεια. Bye.